ζητώ να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα στους δημότες της Καβάλας. Ούτε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, δεν τα δώσανε. Κύριε Καλπακίδη, έχετε εσείς κάποιες μετρήσεις από κάποιους άλλους φορείς? Γιατί για παράδειγμα... Υπάρχουν κάποιες μετρήσεις οι οποίες αναρτώνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, οκ. Αν πάει κάποιος εκεί θα δει ότι κάποιες χρονιές οι μετρήσεις δεν ήταν καλές. Ήταν πάνω από τα όρια. Ας μας πούν ότι δεν είναι έτσι, ότι όλα είναι καλά, να βγουν να δημοσιεύσουν τα αποτέλεσμα. Και δεν με καλύπτει η απάντηση του Προέδρου. Ενώ εγώ ζήτησα εγγράμμως από την ΔΕΙΑΚ και από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και έχω το email να είναι παρόντες οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι με διαβεβαίωναν ότι τα αποτελέσματα είναι σωστά, για να απαντήσουν ερωτήσεις. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις πάνω από 3 λεπτά και κάποιοι τις ξεχνάμε και δεν τις απαντάμε και πρέπει να κάνουν παρεμβάσεις για να απαντώνται. Κύριε Καλπακίδη, όταν μιλάμε, όταν πάει σε ένα δημοτικό. Όταν πάμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο και επί 40-45 λεπτά συζητάμε για το πότε θα μιλήσει ο Κουνάκος ή οποιοδήποτε άλλος σύμβουλος με αυτή τη σειρά, τι συζήτηση να κάνουμε? Συγγνώμη κύριε Καλπακίδη, αλλά εγώ αυτό που είδα σε αυτή τη συνεδρία, σε μένα με απογοήτευσε πάρα πολύ. Μισό λεπτό, δεν είναι μόνο αυτό. Και άλλες φορές έχω πει ότι έχω απογοητευτεί από τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί θα περίμενα διαφορετικά τα πράγματα. Είμαι νέος Δημοτικός Σύμβουλος. Ναι. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε την 1,5 ώρα. Αν ένα θέμα, ή επί 2 ώρες δεν θυμάμαι, αν ένα θέμα το συζητήσουμε ως έκτακτο ή όχι. Δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση. Η συζήτηση με τον ΤΑΠ που κάθεται τόσο πολύ χρόνο και που ο πρόεδρος έδειξε ανοχή στον χρόνο έκανε πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα έπρεπε ο καθένας από εμάς να δει την άποψή του και τη θέση του. Αλλά όπως λέτε το ζήτημα αυτό με τον κύριο Κουνάκη. Όπως σας είπα και εγώ με το ζήτημα το ότι αν ένα θέμα θα πει ως έκτακτο ή όχι, εννοούμε ότι αυτά είναι τραγικά. Αυτά είναι τραγικά. Και πολλές φορές δείχνουμε μυστικακία είτε δείχνουμε το επίπεδό μας. Και μη χειρότερα. Μόνο αυτό. Και μη χειρότερα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τα Τανάγη πώς είναι, σε τι κατάσταση, κύριε Καλπακίδη? Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Και πραγματικά έτσι είναι. Υπάρχει ένα μέρος το οποίο καλλιεργείται αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησαν οι σπορές δηλαδή. Και υπάρχει και ένα άλλο σημείο το οποίο έχει νερά και πιστεύω ότι μετά από 15 μέρες ή 20 θα μπορέσει να καλλιεργηθεί. Η κατάσταση είναι τραγική και δυστυχώς και εκεί δεν γίνεται τίποτα. Παρά μόνο βγαίνουμε, φωνάζουμε. Κάποιος μας μου επιτραπεί έκφερσα τα σκυλιά ότι υπάρχει πρόβλημα. Βγαίνουν μας υπόσχονται τις μέρες των πλημμυρών ότι θα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή από τότε που είχαμε κάνει εκείνη τη μεγάλη συζήτηση για τα Τενάγη δεν άλλαξε τίποτα, μόνο μήνας. Όχι φυσικά. Μόνο ο μήνας άλλαξε. Είναι μόνο ο μήνας και η ηλικία μας. Τίποτα άλλο δεν έχει αλλάξει. Ηλικία... Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση τουλάχιστον στην περιοχή. Τι να πω. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μαρκουλίδη, δυστυχώς η κατάσταση είναι αυτή. Είμαστε εμείς αυτοί που είμαστε και στον πομό της ψηφοφιλίας ή της εντύπωσης θυσιάζουμε πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι βάρος του Δήμου και των Δημοτών. Μα εδώ τι συζητάμε, κύριε Καλπακίδη? Εδώ φτάσαμε στο σημείο να πανηγυρίζουμε με πανηγυρικές αναρτήσεις στο Facebook για επισκευές σε στάσεις λεωφορείου. Τις είδατε κι εσείς, φαντάζομαι. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Ήταν ερωτήσεις που είχα κάνει στον Δήμαρχο πριν από 2-3 μήνες και μου είπε ότι τελικά μας εξήγησαν ότι έχουν δοθεί σε κάποιοι κατασκευαστές με την προϋπόθεση να βάλει και τις διαφημίσεις του και υπάρχουν και μέσα στην Καβάλα στάσεις αστικών. Όπου δεν έχουν τη διάβαστρα, δεν σου γνωρίζω. Πραγματικά δεν θέλω να κατηγορήσω κάτι. Δεν σου γνωρίζω πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να γίνουν όλα αυτά. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχα ζητήσει και χρονοδιάγραμμα. Όταν δηλαδή ρωτάμε κάτι, πείτε μας πότε θα γίνει. Ενώ δεν υπάρχει μητρό μελετών και έργων στο Δήμο. Μπορεί μια μελέτη τα τελευταία 30 χρόνια να γίνει, έχει γίνει 5 φορές. Μπορεί ένα έργο να έχει γίνει 3 φορές. Η
κατάσταση δηλαδή είναι τραγική. Η κατάσταση είναι τραγική. Και δεν έχει να κάνει με τη σημερινή διοίκηση. Μόνο. Βλέπετε, συνεχώς σε κάθε δημοτικό συμβούλιο υπάρχουν ένα ή δύο θέματα ουσίας και από εκεί και πέρα είναι επεκτάσεις στο να τελειώσει κάποιο έργο αργότερα. Συνεχώς, η πέμπτη επέκταση, η έκτη επέκταση, η έβδομη επέκταση από το 2017 τελειωμένο και δεν έχει παραστηθεί. Τι να σας πω. Και ρωτάω τον αντιδήμαρχο τεχνικών τεχνικής υπηρεσίας και του λέω υπάρχουν ρήτρες για την ποιότητα και τον χρόνο κατασκευής του νέου. Μου λέει υπάρχουν. Την ανάπλαση των κρινίδων που έχει φτιαχτεί 15 φορές και είναι πάλι χαλασμένη, θα μειώσει κανείς αποζημίωση. Έχει παραδοθεί το έργο. Έχει παραδοθεί το έργο. Και οι δημότες πληρώνουν. Και όταν φτάνουμε στο σημείο και ανήκω το χρόνο και έκανε μια πρόταση στον Δήμαρχο, δύο φορές. Μέσω της ΚΕΔΕ να γίνει μια παρέμβαση στην κυβέρνηση, έτσι ώστε οι επαγγελματίες να έχουν χωριστούς χώρους για τους καπνιστές και εμείς από τη στιγμή που βάλλονται και οι ίδιοι οικονομικά και ο Δήμος βάλλεται οικονομικά από αυτό το μέτρο του αντικαπνιστικού νόμου. Δεν με διαφέρει και κανείς. Ούτε καν απάντηση πήρα. Και όταν είσαι το θέμα της πανδημίας σκοτώθηκε κανόνα για τις επαγγελματίες. Να μην πληρώνουν ενίκια, να τους απαλλάξουμε από αυτό, να τους απαλλάξουμε από εκείνο. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα για τον ενδιαφέρον όρο για τις επαγγελματίες. Πραγματικά. Είτε για τις κορμικότητα, μήπως. Έστω, καλή αργά πάρα ποτέ. Τέλος πάντων. Όχι καλή αργά πάρα ποτέ. Μην ξεχνάτε ότι οι επαγγελματίες, οι καλοί και οι κακοί, γιατί κάποιοι χαρακτηρίζουν κακούς και κάποιοι καλοί, ξεκίνησαν να λαμβάνονται από τον αντικαπνιστικό νόμο και πάνω το πάνω κατευθείαν στο συγκαταλογικό. Έτσι, χάθηκαν οικονομικά αυτοί οι άνθρωποι, ο οποίος είχε και αντίκτυπο στην οικονομία του Δήμου, είχε αντίκτυπο στην οικονομία τη δική τους και είχε αντίκτυπο στην οικονομία όλων μας. Χάθηκαν θέσεις εργασίας, χάθηκαν όλα. Γιατί δεν έγινε μια παρέμβαση, γιατί όλα τις παρατάξεις όταν έγινε αυτή η πρώτα στιγμή, δεν έκανε ο Καμακηδής. Γιατί όλες τις παρατάξεις δεν είπαν ναι, για να το κάνεις αυτό γιατί βάλλονται οι άνθρωποι. Γιατί είχαν μια συνοδοδία. Αλλά όταν έρχονται οι αυξήσεις, κανένας δεν θέλει να ψηφίσει